Καλημέρα. 5η 17 Σεπτέμβρη 2024. Συννεφιά έχουμε σήμερα στα Φάρσαλα. Με ελάχιστες πιθανότητες για βροχή. Θα το δείξει η πορεία. Εδώ είμαστε στην κεντρική πλατεία των Φαρσάλων. Εδώ με τον Αχιλλέα να στέκει εδώ στο κέντρο της πλατείας και να κοσμείται την πόλη μας. Διενεργείται σήμερα η καθιερωμένη μονοδοσία του Μονοδικού Συλλόγου Φαρσάλων με ικανοποιητική προσέλευση. Είναι γεγονός ότι ο Μονοδικός Σύλλογος Φαρσάλων ως ο μεγαλύτερος μονοδικός σύλλογος του νομού μας συνδράμει το έργο της ομοδοσίας συνεχώς και στέκεται αρρωγός μας πάντα όταν υπάρχει ανάγκη. Έτσι λοιπόν και η σημερινή μέρα είναι μία από αυτές τις ευχάριστες ημέρες, μία γιορτή της ομοδοσίας με όλο τον κόσμο που έρχεται εδώ, το φαρσαλινό κοινό, να δίνει το αίμα. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αυξάνονται συνεχώς. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που χρειάζονται μετάγγιση και έχει πλέον αναδειχθεί η μετάγγιση ως θεραπευτικό μέσο πρώτης γραμμής. Έτσι λοιπόν, καλούμε και αυτούς τους αιμοδότες που δεν αιμοδοτούν, αλλά μπορούν δυνητικά να γίνουν αιμοδότες, να προσέρχονται, να μπορέσουν να νικήσουν το φόβο, την ανασφάλεια που είναι ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας, αλλά και η αναβλητικότητα, που είναι αλυσίφητα με την ανθρώπινη φύση τα δύο πράγματα αυτά. Όταν ξεπεράσουμε το φόβο μας λοιπόν, θα δούμε ότι η αιμοδοσία είναι μια απλή πράξη, διαρκεί πολύ λίγο, είναι εντελώς ανώδυνη και προσφέρει και στον συνάνθρωπό μας ζωή, αλλά και στον εαυτό μας υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το. Να κάνω μια ερώτηση. Σήμερα είδα εδώ ότι έχετε, είναι δύο νοσηλεύτριες, ενώ τιμάνε ερχόταν τέσσερις. Συνήθως, ναι. Παλαιότερα είχαμε την ευχαίρεια αυτή, τώρα συνήθως ερχόμαστε με τρεις νοσηλεύτριες. Απλά είχαμε λόγω κάποιων νοσημάτων προσφάτων, λόγω ιώσεων κλπ. Κάποιες νοσηλεύτριες που γι' αυτό σήμερα είναι κατ' εξαίρεση έχουμε δύο, συνήθως έχουμε τρεις. Ναι, γιατί η δυναμικότητα του συλλόγου είναι για τρεις, ώστε οι άνθρωποι να μην περιμένουν πάρα πολύ. Αλλά παρόλα αυτά βλέπω υπομονητικά, θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει η αιμοδοσία. Θα πάει λίγο πίσω από λίγο την λιγότερο πίσω, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να κατανοήσουμε αυτό και να κάνουμε όλη υπομονή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Δήμαρχε, και εσείς μια. Θέλω να ευχαριστήσω τον γιατρό μας, ναι, για την παρουσία του στα Φάρσαλα άλλη μία φορά. Πόσα χρόνια είστε που έρχεστε? 22 χρόνια. 22. Ανελιπώς στα Φάρσαλα. Ανελιπώς και εδώ με ελάχιστες εξαιρέσεις. Να πω τους φίλους μου, τους Φαρσαλινούς, να έρθουν να δώσουν το αίμα τους. Χρειάζεται. Όταν έχουμε ανάγκη το ψάχνουμε και όταν αυτοί μπορούν είναι καλό να έρθουν και να δώσουν το αίμα τους για το ασόγια τους, για τους συγγενείς τους, γιατί συνήθως το αίμα που δίνουμε εδώ πηγαίνει σε Φαρσαλινούς. Ένα μεγάλο. Ένα μήκος. Ναι, ένα μήκος. Αλλά και είναι για όποιον το έχει ανάγκη. Έτσι. Οι ανάγκες πάντα είναι προτεραιότητες στην πρώτη γραμμή. Ακριβώς. Οπότε πρέπει σεβόμενοι τον συνάνθρωπό μας, αφήνουμε να δώσουμε το αίμα μας. Δεν είναι τίποτα, είναι μια απλή διαδικασία. Ο αιμοδοτικός σύλλογος είναι πάντα δίπλα και στην υπηρεσία και στους δημότες και στο νοσοκομείο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά εσάς και τον αιμοδοτικό σύλλογο. Και εμείς τον σύλλογο μέσω από τον Δήμαρχο. Πάντα και ο ίδιος και η Δημοτική Αρχή στέκεται αρρωγή, στέκονται δίπλα μας. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι η αιμοδοσία είναι υπόθεση όλων. Είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Σήμερα εδώ στην αίθουσα του ΚΑΠΗ του Δήμου Φαρσάλων έχουμε αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία. Βλέπω δύο ιερείς τώρα φύγανε, δώσανε αίμα. Τι είπες ρε,
οικογενειακή υπόθεση. Εγώ. Χαμογελό, χαμογελό. Κούκλος, κούκλος. Πολύ ωραία. Καλημέρα σας. Η ώρα είναι 10:33. Έτσι ακριβώς. 10 λεπτά το χρόνο. Thank you.
μεγάλη προσφορά σας στην αιμοδοσία. Ο υπουργός δεν βλέπει, το ΕΚΙΑ δεν βλέπει, ότι έχουμε ελλείψεις. Ναι, βλέπω σήμερα. 100 άτομα με 2 νοσηλεύτριες. Αυτό είδα, ήταν 2, τις άλλες φορές χώρισαν 4. Ας είναι καλά ο Ερυθρός Σταυρός πάλι, σε γράμμα. Πάλι ο Ερυθρός Σταυρός έβγαλε τα κάστανα από τη φουτιά. Ο Ερυθρός Σταυρός, μα δεν ήταν ο Ερυθρός. Δεν έχουμε πάρει κανείς άλλο. Και τον πατέρα εκεί. Ήρθαν οι πατέρες όλοι τις ενωρίες. Ναι, σήμερα είδα ήρθαν αρκετοί πατέρες. Ένα, δύο, τρεις. Έχουμε το ψυγείο. Ναι, είναι, αυτό είναι όλα τα αίματα. Πόσα είσαι. Μέχρι τώρα πόσα έχουμε. Λοιπόν, συμπληρώνουμε τα 60 και πάμε για τα 70. Α, πάμε για τα 70. Και εδώ έχουμε αιμοπετάλια. Α, μάλιστα. Αιμοπετάλια. Ναι. Να σου δούμε τρεις ψυγές, όχι μία. Βεβαίως, βεβαίως. Πρώτη φορά, βέβαια. Ναι, βλέπω. Δήμαρχε, τελευταίος είσαι. Έκλεισες την αιμοδοσία σήμερα, εσύ. Ναι, τυχερή μου μέρα. Τυχερή σου μέρα. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν μια πολύ καλή αιμοδοσία. Πήραμε 72 αίματα και πολλά αιμοδοσία. 70. Πήγε καλά δηλαδή. Παρότι έχουμε ελλείψεις στην αιμοδοσία, με λοιπές προσωπικό, πήγαμε πολύ καλά. Εντάξει. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.